Εκτός συνόρων θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της απόφασης της Αμερικανικής Γερουσίας για στήριξη με ένα τεράστιο οικονομικό πακέτο της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ δημιουργούν νέα δεδομένα στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας. Το θέμα αυτό κυριάρχησε και στη σημερινή ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, έχει προκαλέσει το δημοσίευμα των Financial Times για διεθνείς πιέσεις σε Αθήνα και Μαδρίτη να δώσουν στο Κίεβο περισσότερα συστήματα αεροπορικής άμυνας, μεταξύ των οποίων και αντιπυραυλικά συστήματα S-300 και Patriot. Ουκρανοί και δυτικοί ηγέτες καλωσόρισαν την απόφαση της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων να εγκρίνει το πολυαναμενόμενο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Κίεβο. Από αυτά, τα 23 δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναπλήρωση των στρατιωτικών τους αποθεμάτων, ανοίγοντας την πόρτα σε μελλοντικές μεταφορές όπλων και πολεμικού υλικού από την Αμερική στην Ουκρανία. Ενώ, όπως γράφουν οι Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ασκούν πιέσεις στη χώρα μας και την Ισπανία για να παράσχουν στο Κίεβο περισσότερα συστήματα αεράμυνας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, το Κίεβο φέρεται να ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τα αγερασμένα S-300 της χώρας μας, στα οποία οι Ουκρανοί έχουν εμπειρία. Ωστόσο, η κυβέρνηση διαψεύδει το δημοσίευμα, με τον Παύλο Μαρινάκη να τονίζει πως δεν πρόκειται να γίνει καμία κίνηση που να υπονομεύει στο ελάχιστο την άμυνά μας. Μέχρι στιγμής εμείς έχουμε δείξει έμπρακτα τη βοήθειά μας στην Ουκρανία, στον Ουκρανικό λαό. Έγινε και σχετική επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε κίνηση, το ξεκαθαρίζω αυτό για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, που θα διακινδυνεύσει έστω και κατ' ελάχιστον την αποτρεπτική ικανότητα ή την αεράμυνα της χώρας μας. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε διευκρινίσει με απόλυτη σαφήνεια. Δεν θα ήταν δυνατόν εξάλλου να πάω στην Ουκρανία και να υπογράψω εγκριτό κάποια συμφωνία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Στο πακέτο των 61 δισεκατομμυρίων που θα πρέπει να περάσει και από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για να προχωρήσει, συμπεριλαμβάνεται 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια για άμεση αγορά όπλων από την Ουκρανία. Αυτά θα βοηθήσουν στην επιβράδυνση της σταδιακής προόδου της Ρωσίας στο πολεμικό πεδίο, αλλά πιθανότατα να χρειαστούν πολύ περισσότερα για να ανακτήσει το Κίεβο τα χαμένα του εδάφη. Are paying much higher economic price for the war in Ukraine than the United States. Μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Ζελένσκι είπε ότι το αμερικανικό πακέτο βοήθειας θα στείλει στο Κρεμλίνο ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν θα είναι το δεύτερο Αφγανιστάν. Today we definitely need this aid. And Kristen, you know, we really need to get this to the final point. We need to get it approved by the Senate, and then we want to, well, get things as fast as possible, so that we get some tangible assistance for the soldiers on the front line. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η χώρα του έχει μόνο φέτος πληγή από περίπου 1.200 ρωσικούς πυράβλους, πάνω από 1.500 drones και 8.500 καθοδηγούμενες βόμβες. Παρά τα προηγμένα όπλα των Ουκρανών, όπως τα Χάιμερς και τα Χόβιτζερ 777, η τεράστια έλλειψη σε πυρομαχικά και το πεσμένο ηθικό των στρατιωτών, μαζί με τους λίγους πλέον εθελοντές οπλίτες, ανάγκασε την κυβέρνηση της χώρας να αλλάξει την νομοθεσία της για την επιστράτευση, αυστηροποιώντας τις ποινές για λιποτάκτες και ανυπότακτους, ενώ μείωσε το όριο ηλικίας των στρατευσίμων από τα 27 στα 25 έτη. Οι ελλείψεις πυρομαχικών που συνδέονται με την καθυστέρηση της δυτικής βοήθειας τους τελευταίους 6 μήνες έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και η Ρωσία κατέλαβε την πόλη Αβδιίβκα και οδεύει προς την Χασίβγιαρ, επίσης στην περιοχή του Ντονέτσκ. Ανησυχία προκαλεί ωστόσο η δήλωση του Πολωνού Προέδρου Αντρέι Ντούντα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα, εάν αποφασίσει το ΝΑΤΟ, επειδή η Ρωσία ενισχύει τους εξοπλισμούς της στη Λευκορωσία και το Καλίνινγκραντ. Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων θα κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πλουσιότερες, θα καταστρέψει περαιτέρω την Ουκρανία και θα έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ακόμη περισσότερων Ουκρανών με ευθύνη του καθεστώτος του Κιέβου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ.